Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός της περιφέρειας Πελοποννήσου. Γιώργος Γαβρίλος. Διαχειριστικός και όχι αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός της περιφέρειας του 2015. Παρέμβαση της ΕΝΠΕ για το κρατικό προϋπολογισμό. Ημερίδα για την ασφάλιση των εξοδικών πιστώσεων. Παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών για τη διόρθωση του Ε9. Ειδική συνεδρίαση πραγματοποίησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου την Τετάρτη το βράδυ για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2015 και την έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για το 2015. Εισηγητής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Άγγελος Παγγελόπουλος, ο οποίος ξεκινώντας την εξήγησή του, είπε ότι τα νούμερα είναι ιδιαίτερα ταπεινά και αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα στοιχεία. Φυσικά δεν έλειψε η κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία χαρακτήριζε τον προϋπολογισμό μαϊμού που δεν καλύπτει τις ανάγκες της περιφέρειας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντιπολίτευση δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό, εκτός βέβαια από την Ελληνική Αυγή. Μετά την εισήγηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Άγγελου Παπαγγελόπουλου, πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της μειοψηφίας. Για μαϊμού προϋπολογισμό μίλησε ο Νίκος Πατσαρίνος από την παράταξη Πελοπόννησος πρώτα. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Δέδες είπε ότι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας γίνεται όλο ένα και πιο φτωχός. Ο Δημήτρης Δελτσινιάδης από την Ελληνική Αυγή είπε ότι είναι ρεαλιστικός, αλλά θέλουμε περισσότερα χρήματα για τις ευπαθείς ομάδες και για την παιδεία. Ο Βαγγέλης Γούργαρης από τη Λαϊκή Συσπήρωση χαρακτήριζε τον προϋπολογισμό αντιλαϊκό. Ο Γιάννης Μανώλης είπε ότι δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό για πολιτικούς λόγους. Ο Παναγιώτης Κάτσαρης ανέφερε ότι χωρίς την έγκριση του Δούνου του δεν κόβεται ούτε σέντ. Ενώ η Δήμητρα Λιμπερομπούλου από τους οικολόγους δεν τον ψήφισε γιατί, όπως είπε, είναι αντίθετη στην κρατικοδίαιτη μορφή του. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, παρά τις αντιρρήσεις της Μίζωνος και της Ελλάστωνος αντιπολίτευσης, τελικά ο προϋπολογισμός του 2015 πέρασε κατά πλειοψηφία, ναι. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι αναπτυξιακός, αλλά είναι πραγματικά ένας συντηρητικός προϋπολογισμός, αφού και το κεντρικό κράτος δεν διαθέτει πόρους προς την περιφέρεια. Κάπως έτσι ακούστηκε η άποψη. Μάλιστα, ναι. Χαρακτήρισαν τα νούμερα του προϋπολογισμού εισηγητής και όλες ο κ. Παπαγγελόπουλος. Χαρακτήρισε τα νούμερα ταπεινά. Αλλά παρόλα αυτά, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Στατούλης, ότι παρόλο που πριν είναι μειωμένοι και διαθέτουμε λίγα χρήματα σε σχέση με άλλες φορές, κάνουμε ένα πρωτόγνωρο έργο για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έτσι είπε στο τέλος, αφού τοποθετήθηκαν οι επικεφαλείς και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της μειοψηφίας. Η συνεδρίαση που συζητείται ο προϋπολογισμός είναι ίσως η πιο σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί ουσιαστικά παρουσιάζεται μέσω του προϋπολογισμού, μέσω των αριθμών, όλες τις σκέψεις και το σχέδιο για την επόμενη χρονιά. Αυτό βέβαια τα προηγούμενα χρόνια γινόταν σε ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιατί ακριβώς δεν είχαμε ούτε παρακολουθήρια, ούτε άλλες τέτοιες δεσμεύσεις, οι οποίες πραγματικά στέκονται εμπόδιο στο να αναπτύξουν ακριβώς όπως θέλουμε το καινούργιο προγραμματισμό και το καινούργιο σχεδιασμό. Γι' αυτό ακριβώς θα δείτε ότι και τα νούμερα είναι ιδιαίτερα ταπεινά, διότι βασίζονται ακριβώς στις ήδη πληρωμές που έχουν γίνει στα βεβαιοθέτα του προηγούμενου χρόνου. Άρα λοιπόν, ακόμα κι αν οι οδηγίες είναι να μειωθούν τα χρήματα σε σχέση με προηγούμενους προϋπολογισμούς, τελικά δεν είναι στα προϋπολογιστέντα, αλλά σε αυτά που πραγματικά μέχρι κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν ήδη ή εκταμιευθεί ή πληρωθεί. Εδώ βέβαια θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο που είναι περίπου τα 87 εκατομμύρια από τις εθνικές επενδύσεις και ουσιαστικά οφείλονται στην ιδιαίτερη δραστηριότητα του Περιφερειάρχη του Πέτρου Τατούλη που κατάφερε να εξασφαλίσει για την περιφέρεια του Ελληνίσου για την επόμενη τριετία 87 εκατομμύρια ευρώ.
Εάν θέλουμε σιγά σιγά να το τιμηθούμε ανά κωδικό ή αν θέλετε ανά κατηγορία, άλλωστε το προϋπολογισμό τον έχουμε όλοι μπροστά και θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Καταρχάς έχουμε τους ΚΑΠ. Οι ΚΑΠ λοιπόν είναι μειωμένοι όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών κατά 6,25, αλλά τελικά δεν είναι στο σύνολο το 6,25, δεν πολλαπλασιάζεται με το σύνολο του προϋπολογιστέντος 2014, αλλά σε αυτά που ήδη έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Αφού διαπιστώνουμε όλοι ότι πραγματικά αυτός ο προϋπολογισμός είναι φτωχός και πολύ πίσω από τις ανάγκες της περιφέρειας, το ερώτημα είναι λοιπόν τι σκέφτεστε να κάνετε. Τονίστηκε από την πλευρά μας ότι αυτή η στιγμή είναι μια σημαντική στιγμή για την περιφέρεια αλλά και για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για τη συζήτηση στον προϋπολογισμό είναι κατεξοχήν πολιτική συζήτηση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν από τα οικονομικά εργαλεία που έχει στην διάθεσή της η περιφέρεια, προκειμένου να σχεδιάσει το δικό της ετήσιο πρόγραμμα. Και αυτό μέχρι τώρα βέβαια δεν το συζήτησε κανένας. Οι προϋπολογισμοί που έχουμε εκτελέσει όλα αυτά τα χρόνια είναι πραγματικοί προϋπολογισμοί. Έχουν εκτελεστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο 100% τους. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, αφού σύμφωνα με τις δηλώσεις του Περιφερειακού Συμβούλου της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Γιώργου Γαβρίλου, ο προϋπολογισμός που έφερε προς ψήφιση η Περιφερειακή Αρχή είναι διαχειριστικός και όχι αναπτυξιακός. Στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μας απασχόλησε το σημαντικότερο ασφαλώς θέμα κάθε θητείας και χρονιάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι ο προϋπολογισμός. Συζητήσαμε τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και βέβαια από την πρώτη στιγμή η παράταξή μας, Πελοπόννησος πρώτα, κατέθεσε τις αντιθέσεις της και τα προβλήματα που εντόπισε σε αυτόν τον προϋπολογισμό, που βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο από ένας διαχειριστικός απλός προϋπολογισμός. Βέβαια, με μεγάλη προσπάθεια των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο προϋπολογισμός αυτός είναι ίσως χειλισμένος, αλλά για μας που αποφασίζουμε πολιτικές για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, το ζητούμενο είναι ο προϋπολογισμός να είναι και αναπτυξιακός, να μην είναι απλά και μόνο ένας διαχειριστικός προϋπολογισμός που ισοσκελίζει έσοδα και έξοδα. Έτσι λοιπόν επισημάναμε τις αδυναμίες αυτές του προϋπολογισμού και ζητήσαμε από την Περιφερειακή Αρχή να ξαναδεί τον προϋπολογισμό. Διαφορετικά θα βρισκόμασταν στη θέση να καταψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Είναι ένας προϋπολογισμός που δεν παρακολουθεί τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της περιοχής μας, που δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας και της φτωχοποίησης του πελοποννησιακού λαού. Φαίνεται ότι η κεντρική αυτοτελής πόρη είναι μειωμένη κατά 54%, οι δε δημόσιες επενδύσεις μειωμένες κατά 90% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2014. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει μπει στις ράγες των μνημονίων. Ό,τι έχει να κάνει με τον δημόσιο χώρο, με τα δημόσια αγαθά, συρρυκνώνεται. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού που φαίνεται και από τον προϋπολογισμό του 2015 ότι δεν θα αντιμετωπιστεί για να μπορέσει να έχει τα εργαλεία εκείνα και η περιφέρεια για να λειτουργήσει. Αλλά πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν οι πόροι
που θα συνόδευαν τις αρμοδιότητες που έχει η περιφέρεια για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της. Εμείς ζητήσαμε ο προϋπολογισμός να εστιάσει στα μεγάλα ασφαλώς έργα υποδομών που έχει ανάγκη η περιφέρεια Πελοποννήσου για να στηρίξει τους δύο κυρίως πυλώνες της οικονομίας μας, που δεν είναι άλλοι από τον αγροτικό τομέα και τον τομέα του τουρισμού, αλλά ζητήσαμε και κονδύλια που θα αντιμετωπίσουν σήμερα τη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η κοινωνία μας, με πολιτικές στήριξης των αδυνάτων, με πολιτικές αντιμετώπισης της φτωχοποίησης. Δυστυχώς η Περιφερειακή Αρχή φαίνεται συνοδοιπόρος της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής που ασκείται στα χρόνια των μνημονίων και δεν είναι διατεθειμένη να παρεκκλίνει από τις επιλογές της Τρόικας και της πρόθυμης ελληνικής κυβέρνησης να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση λιτότητας, ύφεσης, εσωτερικής υποτίμησης που πραγματικά δεν δίνουν διέξοδο στην οικονομία μας. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλου, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης με θέμα τον προϋπολογισμό του κράτους και τις χρηματοδοτήσεις των περιφερειών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ διαπίστωσαν σοβαρές μειώσεις προς τις περιφέρειες και ζήτησαν από τον Υπουργό να δεχθεί προτάσεις από επιτροπή που ορίστηκε από τον φορέα για το σκοπό αυτό. Είναι γεγονός ότι κάναμε μία συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, στην οποία είμαι εκλεγμένο μέλος ως αντιπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το θέμα ήταν να συζητηθούν ακριβώς οι επιπτώσεις που θα έχει ο κρατικός προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό των περιφερειών. Είναι γεγονός ότι προβλέπονται κάποιες μειώσεις των ΚΑΠ, των κεντρικών αυτοτελών πόρων, που είναι οι πόροι της περιφέρειας, και στο λειτουργικό κομμάτι και στο επενδυτικό κομμάτι. Αυτό ήταν ο λόγος που θέτησε ανησυχία και σε συναγερμό τους περιφερειάρχες όλης της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε καλέσει και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ντινόπουλο, ο οποίος όντως παρέστη, μαζί με τους δύο υφυπουργούς του. Και τους εισήγηση τι αφορούσε? Υπάρχουν κάποιες μειώσεις οι οποίες γίνονται στη ΣΚΑΠ και αφορούν κυρίως, δεν θα σας κουράσουμε πολλά νούμερα, αφορούν πιο πολύ τα πιο βασικά θέματα, είναι η μεταφορά των μαθητών, είναι κάποια επιδόματα διατροφικά σε νευροπαθείς κτλ. Είναι σε διάφορους κωδικούς και αφορούν και το επενδυτικό κομμάτι, στο οποίο ενώ εκεί πέρα έχουμε κατοχυρωμένους θεσμικά συνταγματικά πόρους που πρέπει να παίρνουν οι περιφέρειες από το κράτος, από το 2011 δεν παίρναμε καθόλου πόρους εκεί. Τώρα λοιπόν έβαλαν ως τον προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά για όλες τις περιφέρειες της χώρας, ποσό το οποίο είναι εξαιρετικά μικρό, δηλαδή εξωφρενικά μικρό, ίσως για να υπάρχει ουσιαστικά ο κωδικός. Αυτό θα συγκαλέσει όμως την όχι καλή ποιότητα ζωής των πολιτών, με την έννοια ότι και το πρώτο θέμα που αναφέρατε, η μεταφορά των μαθητών, και το δεύτερο με τους νευροπαθείς, αλλά και το τρίτο, έχουν ουσιαστική επίδραση αλυσιδωτά στον κόσμο. Ακριβώς αυτά τα θέματα θέσαμε. Είναι γεγονός ότι όλες οι περιφέρειες της χώρας θέσαμε τα ίδια πράγματα και με επίταση και με προσπάθεια και με διεκδικητικότητα. Χωρίς βέβαια να βάζουμε το κεφάλι κάτω και να λέμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε καμία ενέργεια και δεν θα αναλάβουμε τίποτα, διότι κάποιους πόρους μας κόβεται. Διαμαρτυρήθηκαμε όλοι ομόθυμα και καταφέραμε στο τέλος να υπάρξει μια συνεννόηση με τον Υπουργό, ώστε να υπάρξει μια κοινή επιτροπή συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου και ΕΝΠΕ, όπου η ΕΝΠΕ θα υποβάλει κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες για συγκεκριμένα θέματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν είναι αυτά που σας είπα, είναι μερικά και πολύ αναλυτικά. Αφορούν, ας πούμε, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που επιθυμούμε στις περιφέρειες, να μην γίνουν άλλες μειώσεις προσωπικού. Αφορούν τη μισθοδοσία, η οποία θέλουμε να μην είναι από εμάς, να είναι από κεντρικά, από το Υπουργείο. Ναι. Υπάρχει μια σειρά από θέματα τα οποία τα θέσαμε όλα και θα γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις από ειδική επιτροπή, βάσει τη οποία υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι θα φέρει ένα νομοσχέδιο στις αρχές του χρόνου, ώστε να καλύψει όλα αυτά τα κενά που υπάρχουν στη λειτουργία των περιφερειών. Θέλω να πω βεβαίως ότι η κάθε περιφέρεια δεν σταματάει σε αυτό. Θα συνεχιστούν οι διεκδικήσεις όλες. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κρίση και είναι ένα γεγονός. Είναι γεγονός όμως και ο θεσμός των περιφερειών πρέπει να στηριχτεί από την κυβέρνηση. Αυτό το έθεσα και εγώ και οι υπόλοιποι.
Και ζήτησα να δείξει και η κυβέρνηση την αντίστοιχη, ας πούμε, ευαισθησία στο θεσμό τον οποίο έχει ίδια θεσμοθετήσει, έτσι, και δεν πρέπει να τον ακυρώνει στην πράξη. Όσον αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουμε κάνει τον προϋπολογισμό, τον οποίο περάσαμε και χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Περιφερειάρχης με ενέργειές του έχει καταφέρει να φέρει άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ ως επενδύσεις από τους πόρους των δημοσίων επενδύσεων, και γενικά κινείται η περιφέρεια Πελοποννήσου και διεκδικητικά όσον αφορά αυτά που οφείλει η πολιτεία σε αυτήν, αλλά και η ίδια αυτοτελώς να μπορέσει να βρει όσους περισσότερους πόρους μπορεί και να λύσει όποια προβλήματα παρουσιαστούν. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ουσιαστική ήταν η μερίδα που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Επιμελητήριο Αργολίδας, αναπτύσσοντας δύο ουσιαστικά θέματα από αρμόδια χείλη. Το ένα αφορούσε την ασφάλεια των πιστώσεων και το δεύτερο την εξωστρέφεια. Μία πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα η μερίδα με θέμα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Έχουμε σήμερα καλεσμένο όλο το επιτελείο του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, τον πρόεδρο, τον γενικό διευθυντή και ένα επιτελείο υπαλλήλων του οργανισμού, με σκοπό να μας ενημερώσουν για δύο πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα. Το ένα είναι το πρόγραμμα των ασφαλίσεων των εξαγωγών και το άλλο το πρόγραμμα της εξωστρέφειας. Δύο πολύ σοβαρά εργαλεία, τα οποία θα πρέπει να τα εμπεδώσουμε ως επιχειρηματίες, ώστε να βρούμε το κατάλληλο αυτό εργαλείο για να μπορέσει να μας βγάλει, να μας δείξει το πρόβλημα της ρευστότητας που είναι πραγματικά βραχνάς για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ευελπιστούμε ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα και θα εξαχθούν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ το Επιμελητήριο Αργολίδας για την πρωτοβουλία που είχε να καλέσει τους εκπροσώπους του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων να σας ενημερώσουμε, να ενημερώσουμε τους Έλληνες εξαγωγείς για τα προγράμματά μας, για τον τρόπο που μπορούν να εξασφαλίσουν την πληρωμή των προϊόντων τους και τον τρόπο που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες. Να πω ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός. Δεν αποβλέπουμε στο κέρδος από τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι εξαγωγείς. Αυτό που κάνουμε είναι να τους δίνουμε όρια για τους πελάτες τους του εξωτερικού, να τους εξασφαλίζουμε την καλή πληρωμή μέχρι και το 95% της αξίας των τιμολογίων τους με χαμηλά ασφάλιστρα, και όποιος επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί μόνο με την ασφάλιση του τιμολογίου απευθύνεται σε μία από όλες τις τράπεζες που έχουμε συμβληθεί, με όλες τις συστημικές τράπεζες, και με χαμηλό επιτόκιο μέχρι 4,5% μπορεί να πάρει το 80% της αξίας του τιμολογίου του μέχρι 1 εκατομμύριο για 4 μήνες, και αυτό ανακυκλούμενο. Κάτι το οποίο δίνει μεγάλη δύναμη στο εξαγωγικό εμπόριο, δημιουργεί τη ρευστότητα που χρειάζεται στην επιχείρηση για να μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο στην παγκόσμια αγορά. Δείτε σε λίγο. Ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για απόλυση εργαζομένων. Προετοιμάζεται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Να δοθεί η δυνατότητα στην περιφέρεια να προωθήσει την υγεία. Στη Σπάτη το συνέδριο των Απανταχού Λακώνων. Τροπολογία που προβλέπει παράταση στην υποβολή εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως γνωστοποιείται, η παράταση θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου. Η αρχική προθεσμία έλυγε στις 30 Νοεμβρίου. Να δοθεί η δυνατότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου να διαχειριστεί με δικά της κονδύλια το χώρο της υγείας, αφού το κεντρικό κράτος αδυνατεί, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας Κωστής Παναγιωτόπουλος, με αφορμή τη δήλωση του Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ναυπλίου, που ζητούσε τη θέση του Ιατρικού Συλλόγου για δημιουργία μονάδας αυξημένης φροντίδας στην Αργολίδα. Το αίτημα αυτό της ύπαρξης μιας τέτοιας μονάδας αυξημένης φροντίδας, τραύματος ή όπως αλλιώς αναβαθμισμένη θα μπορούσε να είναι και να την βλέπουμε να λειτουργεί, είναι ένα σωστό αίτημα, το οποίο αίτημα αυτό δεν είναι το μοναδικό σωστό αίτημα που έχει σχέση με τις δομές υγείας, που έχει σχέση με τη διάσωση περιστατικών που βρίσκονται στην ανάγκη και στο επίγον. Τα ίδια αιτήματα υπάρχουν, παραδείγματος χάρη μπορώ να σας πω, και για τις καρδιολογικές μονάδες, που θέλουμε στην Τρίπολη μία μονάδα εμφραγμάτων που να μπορεί να κάνει και αγκιοπλαστικές σε πρωτό βαθμό, μιας και έχει βρεθεί ότι μέσα σε μία ώρα, άμα την κάνει στην αγκιοπλαστική, σώνεις πάρα πολύ κόσμο, και όπως καταλαβαίνετε αυτό αφορά και πάλι και νέους.
και μια μονάδα τραύματος αφορά νέους που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με την σωστή επάνδρωση όμως περιστατικά τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν οι ζωές τους ή και χάνονται στη διαδρομή πηγαίνοντας προς ένα πιο οργανωμένο κέντρο. Δεν είναι μόνο να φτιάξουμε τη μονάδα ως μονάδα, αλλά είναι και να την επανδρώσουμε τη μονάδα. Σωστά. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε σύγκρουση με τους μειωμένους προϋπολογισμούς των κυβερνήσεων, με το κεντρικό κράτος των τελευταίων 10 ετών. Δεν είναι μόνο τώρα αυτό το θέμα, είναι εδώ και 10 και 15 χρόνια. Και αυτή η ανομαλία απέναντι, η μη ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών απέναντι στις ανάγκες του πληθυσμού, απέναντι στη σύγχρονη ιατρική, απέναντι στις εξελίξεις, είναι ένα πάγιο αίτημα που δεν αφορά μόνο την Αργολίδα, αφορά και όλη την Ελλάδα, αλλά αν μιλήσουμε μόνο για την Αργολίδα, έχουμε τοποθετηθεί κατά καιρούς και για την ύπαρξη μονάδας εμφραγμάτων στην Τρίπολη που να μπορεί να κάνει αγκιοπλαστικές, στεφανιογραφίες κτλ. Το οποίο κάτι πάει να γίνει, αλλά τελικά όμως γίνεται μόνο με την καλυθέληση των γιατρών που υπηρετούν το ΕΣΥ. Όπως μπορώ να σας πω παραδείγματος χάρη ότι το στεφανιογραφικό μηχάνημα το οποίο ήρθε στην Τρίπολη είναι από δωρεά, από δωρεά κάποιου πολίτη, η οποία συγκεκριμένα μια γυναίκα, η οποία δώρησε 800 ή 900, αν θυμάμαι, χιλιάδες ευρώ για να αγοραστεί το μηχάνημα, το οποίο αγοράστηκε και τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι συνάδελφοι εκεί να βρούνε το προσωπικό εκείνο το οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί εκεί, που όμως προσλήψεις δεν γίνονται, που όμως γιατρούς δεν παίρνουμε, που δεν μας στάνουν τα λεφτά και όλα τα σχετικά. Το ίδιο πράγμα. Αυξημένης φροντίδας όμως έχει πάλι το εξοπλισμό, τον εξοπλισμό νομίζω υπάρχει. Μονάδα λοιπόν αυξημένης φροντίδας ή τραύματος όπως θα έπρεπε να υπάρχει, που δεν υπάρχει και ένα νοσοκομείο τραύματος, και ο κύριος Γκανάς που είναι εδώ στην περιοχή μας, που είναι διευθυντής της χειρουργικής και προσπαθούν εκεί να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά περιστατικά, όπως και οι συνάδελφοι του Άργους, έχουν ζητήσει αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς όμως δεν εισακούονται, γιατί προφανώς μπλοκάρουμε στο θέμα το οικονομικό. Ίσως θα έπρεπε να απευθυνθούμε καλύτερα στην ομογένεια της Αμερικής και της Αυστραλίας, να μας κάνουν μια δωρεά εδώ στην περιοχή, και ίσως αυτό θα ήταν το πιο σωστό από άποψη αποτελέσματος αίτημα. Γιατί μάλλον μέσω των αιτημάτων που πηγαίνουν χαρτιά προς το κέντρο δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Αντιθέτως, το ΕΣΥ συρρυκνώνεται. Ένταση δημιουργήθηκε για μία ακόμη φορά στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με αφορμή θέμα που ήρθε προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης από τον επικεφαλής της Ανταρσίας στο Μοριά, Παναγιώτη Κάτσαρη, σχετικά με την απόλυση εργαζομένου από την εταιρεία που είχε αναλάβει έργο στην περιοχή της Κορινθίας. Οι αντιδράσεις ήρθαν μόλις αποφασίστηκε να μην συζητηθεί το θέμα μετά την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη. Η κατασκευαστική εταιρεία του ανακοίνωσε ότι το ωράριο εργασίας του θα φτάνει τις 10 ή και τις 12 ώρες, θα δουλεύει και Σάββατα, 8 ώρα τουλάχιστον, και όταν ζήτησε ο ίδιος τη σύμβαση εργασίας του, του κοινοποίησαν μια σύμβαση εργασίας που θα είναι 5 ημέρα, 8 ώρα. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν να πει ότι σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία πρέπει να πληρώνουμε υπερορίες. Του είπαν δεν προβλέπεται, και την επόμενη μέρα, επειδή ζήτησε αυτά που κατά τον νόμο δικαιούται, του κοινοποίησαν την απόλυση. Το σωματείο πήγε, έκανε παράσταση διαμαρτυρίας και η απάντηση ήταν ο συνάδελφός σας απολύθηκε γιατί δεν ήταν χαρούμενος. Μιλάμε για ηρωνική και όλες απάντησες. Πέταξε έναν άνθρωπο στον δρόμο που δεν έχει γραφτεί στην οικογένειά του με αυτή τη δικαιολογία. Υπάρχουν ήδη διάφορα ψηφίσματα από διάφορες φορείς. Εγώ πιστεύω στην ουσία ότι πρέπει να καταγγείλουμε αυτή την τρομοκρατική απόλυση που έχει στόχο και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, γιατί εκεί πέρα μιλάμε ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα στους υπόλοιπους: μη ζητάτε υπερορίες, μη ζητάτε ωράρια, μη ζητάτε τίποτα από αυτά που προβλέπεται στον νόμο. Και να αισθήσουμε άμεσα, να καλέσουμε την εταιρεία άμεσα να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο και να συμμορφωθεί με την εργατική νομοθεσία σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στον εργατάξιό τους. Τίποτα παραπάνω από το να συμμορφωθεί με την νομιμότητα. Είναι επαναπρό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι όπως τουλάχιστον αναφέρθηκε και με το αιτιολογικό, δεν μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο δίλημα και σε ένα τέτοιο προβληματισμό. Πρώτα και κύρια, εκλείπει το πολιτικό στοιχείο της συμπεριφοράς της εταιρείας απέναντι στον συγκεκριμένο εργαζόμενο.
δεν έγινε για κάποιους πολιτικούς λόγους, έγινε καθαρός για λόγους συνεννόησης και συμφωνίας σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο εκτελούσε η εταιρεία. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι ναι, γι' αυτό υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχει εργασιακή και εργατική νομοθεσία, για να μπορεί ο κάθε ένας εργαζόμενος που αδικείται όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά του να προσφεύγει στην δικαιοσύνη προκειμένου να δικαιωθεί από αυτές τις πράξεις. Εάν το Περιφερειακό Συμβούλιο μπει σε μια τέτοια λογική και διαδικασία, τέτοια γεγονότα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και σε όλη την επικράτεια είναι πάρα πολλά. Μια πάγια θέση ότι είναι κοντά σε αυτούς που υποφέρουν, ότι δεν μπορεί να γίνει όταν σήμερα, ότι δεν μπορεί να γίνει όταν να επαναλαμβάνετε κάθε φορά που πάρουμε τα θέματα. Δεν μπορεί να αποφεύγουμε για να λέμε δεν έχουμε γίνονται πολλά, επειδή γίνονται πολλά είναι ακριβώς αιτία να έχει θέση η περιφέρεια. Το σώμα θα αποφασίσει. Το σώμα. Είμαστε σαν να αυτή τη δημοκρατία. Μάλλον πρέπει να συζητηθεί λοιπόν και να δούμε το τι μπορούμε και τι όχι. Αστείο θα είναι να πούμε ότι υπάρχει επόμενος δικαστήριο, τίποτα άλλο. Να σεβόμαστε οι υπέροι και να μην συναντηθούν τα θέματα που έχουμε απολύσεις. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όλοι μας. Η περιφέρεια ότι τα εργασιακά δικαιώματα πρέπει να ισχύουν και πρέπει να υπάρχει προστασία. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Πρωθυπουργέ. Απάντησε ο Περιφερειάρχης αυτό. Απάντησε ο Περιφερειάρχης. Είναι εντυπωσιακό το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριος Μανώλης, να διαγωνίζεται με την αθαρσία ποιος είναι ο μεγαλύτερος προστάτης της κοινωνίας. Είναι συνάδελφο αυτό, κύριε Μανώλη. Κύριε Μανώλη, είμαστε σε διαδικασία ψηφοφορίας. Το να μην συζητηθεί το θέμα, για να μην εκκληθεί ότι εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε μία πώληση ενός εργαζόμενου στην Πελοπόννησο, έχει να κάνει με τον τρόπο εισαγωγής του θέματος για μία μεμονωμένη περίπτωση. Πέστε αν είστε Ολοκληρώνεται το τελευταίο στάδιο των τυπικών διαδικασιών για να ξεκινήσει η εκταμείευση και η έναρξη των έργων της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Άργους, δήλωσε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος, διαψεύδοντας τις Κασάνδρες που ήθελαν επένταξη του έργου από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κοιτάξτε, τώρα πια είμαστε στο τελευταίο στάδιο και γελάω βέβαια, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρηματολογούσαν ως προς το κακό, θέλω να δω τι θα κάνουν από τον Ιανουάριο που θα ξεκινήσουν τα έργα, τι θα λένε τότε. Και ξέρετε ότι αυτό το πράγμα, αυτό το κουβάρι έχει ξεκινήσει από παλιά. Βέβαια τους συμμερίζομαι σε κάποιο βαθμό, κάποιους από αυτούς, γιατί σε αυτόν τον τόπο δεν είχαμε συνηθίσει να γίνονται έργα. Ό,τι έργα έγιναν στη δεκαετία του 90 ή του 80 θαύτηκαν, ήταν οι αποχετεύσεις. Τα έργα τα οποία μπορεί να δει κάποιος είναι μόνο οι πεζοδρομήσεις των δύο δρόμων. Τίποτα άλλο από εκεί πέρα. Διαχειρίστηκαν εκατομμύρια και έργα δεν είδαμε. Το μεγάλο έργο είναι αυτό το έργο που έρχεται τώρα. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό το έργο δεν θα το ζήσω εγώ. Θα το ζήσουν τα παιδιά μου, θα τα ζήσουν τα παιδιά αυτών που μας ακούνε, θα το ζήσουν οι επισκέπτες που θα έρχονται σε αυτή την πόλη, και είναι το μεγάλο ζητούμενο να έρχονται επισκέπτες. Το τελευταίο στάδιο λοιπόν της αναπλάσης είναι η τελευταία υπογραφή που έγινε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου πλέον τα χρήματα έχουν κωδικοποιηθεί όπως έπρεπε το τελευταίο στάδιο να γίνει. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, να μπουν ακριβώς στον κωδικό, έτσι ώστε όταν τελειώσει μια διαδικασία που υπάρχει ακόμα μικρή, τυπική διαδικασία, να μπορέσει αυτός που θα αναλάβει να αρχίσει να κάνει τις εκταμιεύσεις. Είναι ευρωπαϊκά χρήματα αυτά. Είναι λεφτά τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε, είναι τα μόνα λεφτά
στα οποία μπορούμε να στηριχτούμε πλέον, mm-hmm. γιατί οι χρηματοδοτήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ ελλιπής. Θα σας δώσω ένα στοιχείο μόνο για να καταλάβει ο κόσμος. Το 2009, το τεχνικό πρόγραμμα του 2009 ήταν 8 εκατομμύρια ευρώ στο εύρος του Δήμου του σημερινού. Το τεχνικό πρόγραμμα το 2015 είναι 746.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι γινόταν τότε και τι προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα. Είμαστε κοντά όμως στο ΕΣΠΑ, ό,τι πρόγραμμα βγαίνει, να μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ζητάω αυτοσυγκράτηση από τον κόσμο. Ζητάω τον κόσμο να επιχειρηματολογεί όταν ακούει αυτούς οι οποίοι τα βλέπουν όλα μαύρα και σκοτεινά, γιατί το αύριο δεν είναι δικό μου, το αύριο είναι δικό μας και αυτό ετοιμάζουμε, το αύριο των παιδιών μας. Στην κάμερα της ΔΙΑΡ τηλεόρασης μίλησε η γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Μαριλένα Σούκουλη, αναφερόμενη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παρατάξεις της μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς και για τα σταματημένα έργα που υπάρχουν στην Κορινθία με ευθύνη της περιφέρειας. Καταρχήν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η προχειρότητα που βγήκε ο Καλλικράτης ως νόμος έχει φέρει πάρα πολύ κακά στους ρόλους του θεσμού. Οι μειοψηφίες έχουν απίστευτα λίγες αρμοδιότητες, οι πλειοψηφίες σε ποσοστό, σε αριθμό μελών είναι πάρα πολύ μεγάλες και ισχυρές και έρχεται τελικά να υπάρχει ένα περιφερειακό συμβούλιο που το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να ακουστούν οι γνώμες του ενός. Όχι γνώμες του ενός. Θέλω να το καταλάβετε αυτό και να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Το κακό σε αυτήν τη νέα περιφερειακή αρχή έρχεται να μεγαλώσει, γιατί αλλάζουν και οι επιτροπές παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων, αλλάζουν και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή γενικών συνελεύσεων και δυστυχώς αυτό που συμβαίνει είναι να βλέπουμε, κυρίως εδώ στην Κορινθία μας και από τον αρμόδιο τοπικό αντιπεριφερειάρχη, να προτείνονται και τελικά να ψηφίζονται από τη μεριά της πλειοψηφίας μόνον περιφερειακοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ή ακόμα χειρότερα, και θα σας πω τι εννοώ όταν λέω χειρότερα, άτομα μέσα από την κοινωνία των πολιτών που δεν έχουν όμως κάποιο θεσμικό ρόλο. Και για μένα αυτό είναι χειρότερα για έναν λόγο. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι όσοι εκτίθονται σε μια αξιακή διαδικασία όπως είναι αυτή των εκλογών, έχουν υποχρέωση και ευθύνη να απολογούνται στους πολίτες καθημερινά με τα έργα τους, τις πράξεις τους, τις κινήσεις τους, τα λόγια τους. Ένας άνθρωπος μέσα από την κοινωνία των πολιτών, όσο ενεργός και αν είναι, όσο ειδική τεχνογνωσία και αν έχει, μπορεί να προσφέρει με οποιαδήποτε άλλου τύπου σύμβαση. Δεν μπορεί να προσφέρει μπαίνοντας σε ένα διοικητικό συμβούλιο, όπου εκεί τα όργανα πρέπει να απολογούνται κάπου. Εγώ, σαν περιφερειακή σύμβουλος της μειοψηφίας, θέλω να μαθαίνω τι γίνεται καθημερινά μέσα στο ΚΕΚ, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Κέντρο Νέων. Κάποια στιγμή θα υπάρξει. Είναι διοικητικά συμβούλια που έχουν μεγαλομέτοχους στην περιφέρειά μας και κάποια τη ζύρια ΑΕ. Ακούστηκαν ονόματα ανθρώπων που οι περισσότεροι περιφερειακοί συμβούλοι δεν τα γνώριζαν καν. Είναι λοιπόν φορείς για μας πάρα πολύ σημαντικοί, τους οποίους τους γνωρίσαμε από νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους παρακολουθούμε. Και αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μέλη άνθρωποι που δεν είναι καν εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Είναι όλοι τους από την πλειοψηφία. Άρα έχει αποδεχτεί σίγουρα και από τον κόσμο. Για μένα ναι, πιστεύω πως ναι, τελικά καταλήγεις εκεί και γι' αυτό και ήταν κάτι που το καταδικάσαμε, ήμασταν οι μόνοι που το καταδικάσαμε από την αρχή και βεβαίως προς τιμήν τους και με ιδιαίτερη χαρά είδαμε ότι ακολουθήσανε και άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας με την μείζον να έρχεται και αυτή, γιατί πραγματικά δεν ήταν δυνατόν να μπορούμε να στηρίξουμε τις προτάσεις ούτε του κύριου Καλλήρη σε επίπεδο Κορινθίας αλλά ούτε των άλλων τοπικών αντιπεριφερειαρχών και τελικά Περιφερειάρχη στους υπόλοιπους νομούς της περιφερειάς μας. Μετά από διαβούλευση σε δύο γενικές συνελεύσεις της παράταξης Τρίπολη αύριο, δημιουργήθηκε ένα οργανωτικό σχήμα για να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση του δημοτικού έργου ώστε να γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τα θέματα που απασχολούν το Δήμο Τρίπολης, δήλωσε σε σημερινή συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής Κώστας Τζιούμης. Στη συνέχεια ανακοίνωσε και τα ονόματα των ατόμων που θα συμμετέχουν σε αυτό το οργανωτικό σχήμα. Η δική μας παράταξη, η Τρίπολη αύριο, έχει αποφασίσει ότι θα ακολουθήσει ήδη από τις εκλογές που είχαμε πει μια αυτόνομη πορεία.
Το βασικό γνώρισμα της πορείας μας θα είναι και οι βασικές θέσεις μας θα είναι με βάση τα προβλήματα των συμπολιτών μας και στην πόλη αλλά και στις τοπικές κοινότητες στα χωριά μας. Ακριβώς για να υποστηρίξουμε και να θεμελιώσουμε το ρόλο μας αυτό, δηλαδή της υπεύθυνης αντιπολίτευσης, μετά από διαβούλευση που έγινε με δύο γενικές συνελεύσεις που κάναμε στην παράταξή μας, έχουμε φτιάξει ένα οργανωτικό σχήμα έτσι ώστε όλα τα περισσότερα στελέχη που ήταν υποψήφοι και ανήκουν στην παράταξή μας να τοποθετηθούν σε διάφορους τομείς δράσης του δημοτικού έργου, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη παρακολούθηση του δημοτικού έργου και να υπάρχουν αντίστοιχες παρεμβάσεις όπως είπαμε, αλλά και να βρίσκονται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούν τα προβλήματά τους ή τις προτάσεις τους και να τις μεταφέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή οπουδήποτε μπορεί να κάνει ως παράταξη παρεμβάσεις. Λοιπόν, το οργανόγραμμα της παράταξης, επικεφαλής είμαι εγώ, Τζούμης Κωνσταντίνος, υπάρχει μια εφταμελής πολιτική γραμματεία που ουσιαστικά έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού όλων των δράσεων της παράταξης, όπου αποτελείται εκτός από μένα, από τον κύριο Χαλκιά Ηλία, τον κύριο Γεώργιο Λαγό, τον κύριο Γιαννιό Παναγιώτη, τον κύριο Δημητρόπουλο Γεώργιο, τον κύριο Κούρο Ηλία, την κυρία Καπογιάννη Κωνσταντίνα και τον κύριο Κανελόπουλο Αλέξανδρο. Εκπρόσωπος τύπου, όπως είπαμε και πριν, θα είναι ο Γιώργος Σπυλιόπουλος. Με τη βοήθεια του Γιώργου του Παπασταματάκη, που θα έχει αρμοδιότητα κυρίως στα social media, είναι ένα τομέα όπως ξέρετε, ο κ. Παπασταματάκης ασχολείται πάρα πολύ. Νομικός σύμβουλος παράταξης θα είναι η κυρία Καπογιάννη Κωνσταντίνα. Τώρα από εκεί μετά, εμείς έχουμε κάνει μια κατανομή των τομέων του δημοτικού έργου, αντίστοιχη περίπου με αυτή που υπάρχει στη διοίκηση του Δήμου. Έτσι λοιπόν είναι ο τομέας διοικητικών υπηρεσιών και διοικητικών πράξεων, όπου εκεί υπεύθυνοι είναι ο Γιώργος Λαγός, η Κοτσοπούλου η Μαρία και η Κατσίγεννη Ευγενία. Είναι ο τομέας των οικονομικών υπηρεσιών, οικονομική υπηρεσία δηλαδή, όπου υπεύθυνος είναι ο κ. Καραχάλιος Γιάννης και ο Χρήστος ο Χαρβάτης. Είναι ο τομέας ποιότητας ζωής, αντίστοιχα με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που είναι υπεύθυνοι ο κ. Χαλκιάς Ηλίας και ο κ. Σκοτής Βασίλειος. Είναι ο τομέας των τεχνικών υπηρεσιών και των τεχνικών έργων, όπου εκεί είναι οι δύο μηχανικοί, ο Κανελόπουλος ο Αλέκος και ο Γιαννιός ο Παναγιώτης. Είναι ο τομέας της γεωργίας, αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, που υπεύθυνοι είναι ο Τσοτίνας ο Θανάσης, ο Σπυλιόπουλος ο Ηλίας και ο Παπαϊλίου ο Δημήτριος. Είναι ο τομέας της μεταποίησης και εμπορίου, όπου υπεύθυνος είναι ο Γιώργος ο Δημητρόπουλος και ο Κώστας ο Δημόπουλος. Είναι ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών, που εδώ υπεύθυνοι είναι η Βαλή Γιάννα, η κοινωνική λειτουργός και η γιατροί ο Χατζόπουλος ο Στέφανος και η Παναγωπούλου η Γεωργία. Είναι ο τομέας λειτουργίας του νομικού προσώπου και των δημοτικών επιχειρήσεων, όπου υπεύθυνοι είναι ο Κούρος ο Ηλίας για το νομικό πρόσωπο και όλες τις αρμοδιότητες του νομικού προσώπου και ο κύριος Φαχούρη Ιμπραχήμ για τις δημοτικές επιχειρήσεις. Είναι ο τομέας αθλητισμού και νεολαίας, όπου εκεί είναι υπεύθυνοι ο Μακαρούνης ο Δημήτρης, ο γυμναστής, και ο Γιώργος Θεοδωράκης, ο συναδελφός σας αθλητικογράφος. Είναι ο τομέας εκπαίδευσης, όπου υπεύθυνοι είναι η Βαρτζιώτη η Φωτεινή και ο Ψημούλης ο Ηλίας. Είναι ο τομέας λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, που υπεύθυνοι είναι ο Χατζόπουλος ο Χρήστος και ο Ρέκας ο Χάρης. Και είναι ένας τομέας που αφορά τους πρώην Δήμους, τις Δημοτικές Ενότητες, όπου εκεί υπεύθυνοι είναι ο Αλεξάκης ο Βασίλης, ο Οικονομόπουλος ο Γιώργος και ο Τζούμης ο Θεόδωρος. Και είναι εκπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων. Για τη Δημοτική Ενότητα Συνοδημοτικών Ενότητων, για τη Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου είναι ο Γιώργος ο Πεπόνης, Βαλτετσίου ο Παπα-Νικολάου ο Νίκος, Κορυθίου η Γεωργία η Μαυρομάτη, Μαντινίας ο Βιτσιαράς ο Δημήτριος, Σκυρίτιδας ο Πιστόλας ο Πέτρος, Τεγέας ο Σπυρόπουλος ο Ηλίας, Φαλάνθου ο Κανελόπουλος ο Αλέκος. Και εκπρόσωποι των χωριών των τοπικών κοινοτήτων είναι ο κάθε, δεν θα σας αναφερώ, είναι ο κάθε υποψήφιός μας σε κάθε τοπική κοινότητα. Αυξημένη θα πρέπει να είναι η προσοχή των οδικών βαρέων οχημάτων που αυτή την εποχή κατά κόρον κυκλοφορούν στους δρόμους της Αργολίδας λόγω της μεταφοράς των γεωργικών προϊόντων που αυτή την εποχή είναι στο φόρτι τους. Τετάρτη αργά το απόγευμα από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα όταν έπεσε σε χαντάκι φορτηγό που μετέφερε υλικό από πυρηνελουργείο. Η παραγωγική σεζόν όσον αφορά την Αργολίδα βρίσκεται στο πικ της δραστηριότητάς της και πολλά είναι τα φορτηγά που διακινούν τα προϊόντα από και προς τα εργοστάσια. Έτσι υποχρεούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή δυσάρεστων συμβάντων. Κάνουμε αναφορά στο θέμα αυτό με αφορμή εκτροπή Νταλίκας σε παράδρομο της παραλιακής Ναυπλίου Νεασκίου που μετέφερε υλικό πυρηνελαιουργίου, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός του. Ωστόσο, κινητοποιήθηκε γερανός για να ανασύρει το βαρύ όχημα από το χαντάκι όπου είχε πέσει και κινητοποίηση των ανδρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Αφού οι αστυνομικοί
έκοψαν την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να ρίξουν χώμα στο οδόστρωμα που ήταν ιδιαίτερα γλιστερό. Απίστευτο, κυρίες και κύριοι, τι και αν η χώρα δίνει μάχη για να ξανασταθεί στα πόδια της, ο αριθμός των πολύ πλούσιων ατόμων στην Ελλάδα αυξήθηκε στα 565 το 2014 από 505 την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με έκθεση της WealthX που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η συνολική περιουσία των 565 Ελλήνων κρίσεων ανέρχεται στα 17 δις δολάρια, υψηλότερη κατά 16,7% σε σχέση με πέρυσι. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, το 2014 προστέθηκαν 12.040 άτομα στη λίστα με τους πολύ πλούσιους του πλανήτη, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στο επίπεδο ρεκόρ των 211.275 ατόμων. Η συνολική περιουσία των πολύ πλουσίων, όσων έχουν πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια καθαρή περιουσία, αυξήθηκε κατά 7% τη φετινή χρονιά στα 29.725 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από το ΑΕΠ της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, τον ΗΠΑ. Η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη συνεχίζουν να κυριαρχούν στο παγκόσμιο τοπίο ως οι περιοχές με το μεγαλύτερο αριθμό πολύ πλουσίων ατόμων. Οι ΗΠΑ φιλοξενούν 69.560 άτομα με περιουσία πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια, αριθμός 6% υψηλότερο σε σχέση με πέρσι. Η έκθεση προβλέπει ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός των πολύ πλούσιων ατόμων θα φτάσει τους 250.000 τα επόμενα 5 χρόνια, με την Ασία να είναι η περιοχή με την ταχύτερη ανάπτυξη στη δημιουργία κρίσεων. Η Ελληνική Ομογένεια Αμερικής και Καναδά διακρίνεται στον οικονομικό και κοινωνικό στίβο. Το λακωνικό στοιχείο είναι εκείνο που συμμετέχει και ξεχωρίζει. Το καλοκαίρι του 2015 στη Σπάρτη θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Αυστραλίας, για το οποίο μίλησε στην DR τηλεόραση ο νέος πρόεδρος Δημήτρης Χίος. Τον Ιούλιο του 2015 θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη το συνέδριο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων θα συναποφασίσουν την πορεία προς το μέλλον και την ενεργοποίηση των ομογενών τρίτης γενιάς. Για το συνέδριο, για την ομογένεια σήμερα και για τους ομογενείς που επενδύουν στην πατρίδα, μας μίλησε ο νέος πρόεδρος της Παλακωνικής, κ. Δημήτρης Χίος, που κατάγεται από τη Φάριδα και ζει στην Ουάσιγκτον. Κύριε Χίο, πείτε μου, τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς? Καλά είναι όλοι. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς σας, τους χαιρετισμούς μέρους της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά. Όλα καλά. Αναλάβατε εδώ και λίγο καιρό τα ηνία της Παλακωνικής ως πρώτος ενός συμβουλίου με τους οποίους έχετε συνεργαστεί αρκετά χρόνια. Θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποια σχέδια άμεσα. Τα μόνα άμεσα σχέδια που έχουμε είναι το συνέδριο της Παλακωνικής το 2015, το οποίο το έχουμε καθιερώσει κάθε 5 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή 5, 10, 15 και αυτό το συνέδριο θα γίνει τελευταία εβδομάδα Ιουλίου, Ιουλίου 29, 30, 31 και 1η Αυγούστου. Ωραία. Και είναι καλεσμένοι φυσικά όλοι οι λάκωνες Αμερικής και Καναδά. Σε αυτό το συνέδριο, κύριε Πρόεδρε, ποιος είναι ο στόχος, τι ακριβώς γίνεται? Είναι να καλέσουμε τον κόσμο να επισκεφτεί τη Λακωνία, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της Παλακωνικής. Ο καθένας σύλλογος φέρνει τις δικές του αναφορές, αν υπάρχουν προβλήματα. Και σε αυτές τις τρεις μέρες που θα διατηρηθεί το συνέδριο, μαζευόμαστε και κουβεντιάζουμε σε groups το κάθε πρόβλημα ή χρειαστεί το καταστατικό αλλαγές, γιατί πρέπει να διατηρήσουμε το καταστατικό σύγχρονο. Και προσπαθούμε να είμαστε ενήμεροι με όσα συμβαίνουν. Αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που πρέπει να ασχοληθεί η Παλακωνική για να βοηθήσει, το κουβεντιάζουμε. Και φυσικά πάντα υπάρχει το δημοκρατικό, ότι η πλειοψηφία θα αποφασίζει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι προσωπικές γνώμες, είναι πλειοψηφία της Παλακωνικής. Μάλιστα. Ο κόσμος αλλάζει, κύριε Χίο, το έχετε αντιληφθεί. Μάλιστα κάποιες αλλαγές είναι ραγδαίες και έτσι έρχεται στο προσκήνιο η νέα γενιά, η δεύτερη, τρίτη γενιά της ελληνικής ομογένειας. Πείτε μου πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι συμπατριώτες μας δηλαδή, για την μητέρα πατρίδα, για τη Μητρόπολη. Δεν βλέπω, οι σύλλογοι όλοι είναι λιγάκι
δεν θα πω και ηλικιωμένη, αλλά δεν είναι νέα γενιά. Η νέα γενιά είναι μικρή. Τη βλέπουμε μόνο όταν έχουμε μεγάλα γεγονότα, μεγάλες συγκεντρώσεις. Ο σκοπός μας είναι να τους ανακατέψουμε, να ασχοληθούν περισσότερα. Και ο στόχος μου, όταν ήμουν και πρόεδρος του Λακωνικού Συλλόγου του Ουάσιγκτον, να τραβήξω νεολαία όσο μπορώ για να πάρουμε και το μέλλον φυσικά. Γιατί αν δεν σπρώξουμε την νεολαία να πάρουν κύριες θέσεις, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Μάλιστα. Να παρακολουθούν μερικά γεγονότα από εδώ και από εκεί, θα φύγουν. Αν τους δώσεις σημαντικές θέσεις, θα τραβήξουν και άλλη νεολαία. Γιατί εμείς δεν έρχονται. Ασχολούνται, αλλά όχι πολύ όσο θέλουμε να ασχοληθούν. Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κέρδισαν έδαφος για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, διασκεδάζοντας τις ανησυχίες ότι η ανάκαμψη των αγορών αυτοκινήτου της Ευρώπης θα υποχωρήσει στο τέλος του χρόνου. Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων αυξήθηκαν 6,5% στα 1,07 εκατομμύρια οχήματα τον Οκτώβριο και είναι η ισχυρότερη μηνιαία αύξηση από τον Μάρτιο, όταν οι πωλήσεις αυξήθηκαν 10,6% και είναι ο ισχυρότερος Οκτώβριος από το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν 6,1% στα 10,6 εκατομμύρια οχήματα το δεκάμηνο. Ο Οκτώβριος είναι ο 14ος μήνας συνεχούς αύξησης των πωλήσεων αυτοκινήτων, ενώ όλες οι μεγάλες αγορές εμφάνισαν άνοδο εκτός της Γαλλίας, όπου οι νέες ταξινομήσεις υποχώρησαν 3,8% τον Οκτώβριο σε σχέση με το περασμένο έτος. Υπήρξε σημαντική ανάκαμψη στις περισσότερες μεγάλες αγορές, επισημένοντας ότι η ανάπτυξη ήταν μεγαλύτερη στην Ισπανία κατά 18,5% και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 9,5%. Η Renault Group, κυρίως λόγω των πωλήσεων της Dacia, εμφάνισε την μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις πωλήσεις αυτοκινήτων της να αυξάνονται κατά 10,5% στα 107.449 οχήματα. Το μερίδιο αγοράς της Renault αυξήθηκε στο 10% από το 9,6% πριν από ένα χρόνο. Οι πωλήσεις της BMW αυξήθηκαν 9,5% στα 67.957 οχήματα, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 22,7% των πωλήσεων του Mini, καθώς και η ζήτηση για νέα μοντέλα αυξήθηκε. Η Volkswagen, ηγέτης του κλάδου με μερίδιο αγοράς σχεδόν 26%, εμφάνισε αύξηση των πωλήσεων του ομίλου κατά 6,9% στα 276.816 οχήματα, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων του SEAT κατά 20%. Οι πωλήσεις με το brand της Volkswagen αυξήθηκαν κατά 4,5% στα 135.889 οχήματα και το μερίδιο της αγοράς υποχώρησε στο 12,7% από το 12,9% πριν από ένα χρόνο. Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Φαρμάκη, μίλησε στον Νίκο Νικολόπουλο για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Δημοκρατικής Παράταξης, καθώς και για τις σχέσεις ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, δεν υπάρχει καμία τρικυμία. Όλα είναι ξεκάθαρα. Για το ΠΑΣΟΚ πάντα αποτελούσε τον μεγαλύτερο πυλώνα της Δημοκρατικής Παράταξης. Απλά κάποτε τα πράγματα ήταν πολύ ευνοϊκότερα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωνε όλες τις τάσεις της κέντρο-αριστεράς στο κόμμα αυτό. Τώρα που αυτές οι τάσεις έχουν διασπαστεί και υπάρχουν διάσπαρτες, το βασικό ζήτημα που θέλει το ΠΑΣΟΚ είναι να πάμε σε τι, να πάμε σε μια ένωση όλων των δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς, γιατί εκτιμούμε ότι πρέπει να τελειώσει αυτός ο στήρος και, αν θέλετε, τεχνητός διπολισμός, ο οποίος έχει προκύψει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί έχει προκύψει αυτός ο τεχνητός, κατά τη γνώμη μας, διπολισμός? Γιατί είναι άδικο να έχει φορτωθεί το ΠΑΣΟΚ όλες τις ευθύνες για αυτή την κρίση η οποία συμβαίνει. Μόνο και μόνο γιατί του έτυχε να διαχειριστεί το 2009 την τεράστια αυτή κρίση και εκείνο πήρε αποφάσεις οι οποίες λογικό ήταν από την ώρα που έφυγαν τα εισοδήματα των Ελλήνων να δημιουργήσουν σύγχυση, να δημιουργήσουν οργή και αγανάκτηση εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα όμως, 5 χρόνια μετά από την αρχή αυτής της κρίσης, νομίζω ότι όλοι οι πολίτες μπορούν ψύχρεμα να κρίνουν τι ακριβώς έκανε το ΠΑΣΟΚ, τι αποφάσεις πήρε, χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος για το ίδιο, αλλά υπολογίζοντας πάνω απ' όλα τη μεγάλη του ευθύνη για τη χώρα.
Αυτή την ευθύνη που αν θέλετε ήταν και η ιστορική μας ευθύνη και την παίρναμε πάντοτε, κύριε Νικολόπουλε, γιατί το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην εξουσία πολλά χρόνια και στην κυβέρνηση, πάντα με τους ψήφους των Ελλήνων. Λίγο έως πολύ το έχουν ψηφίσει το 70, το 80% των Ελλήνων. Το ήθελαν, γιατί μέσα από το ΠΑΣΟΚ και τις δυνάμεις που συσπυρώνονταν κάθε φορά στην παράταξη αυτή, έβρισκαν εκείνους τους ανθρώπους, εκείνη την παράταξη που ήταν προς την πλευρά της προοδευτικής κίνησης σε όλους τους θεσμούς. Με το θέμα ένα ταξίδι στη Σελήνη, τα αληθή διηγήματα του Λουκιανού και το ουτοπικό μυθιστόρημα στην αρχαιοελληνική γραμματεία, ξεκίνησαν οι διαλέξεις που χρόνια τώρα πραγματοποιεί το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ στο Ναύπλιο, με ομιλήτρια την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, Αριστούλα Γεωργιάδου. Απόψε είναι η έναρξη του κύκλου ομιλιών του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ. Είναι η 7η κατά σειράν φορά που ξεκινάμε, 7η χρονιά. Θα μιλήσει η καθηγήτρια κυρία Αριστούλα Γεωργιάδου από το Πανεπιστήμιο Πατρών και συνομιλήτρια θα είναι η κυρία Οικονομοπούλου, λέκτορ του Πανεπιστημίου Πατρών, και οι δύο φιλόλογοι. Και το θέμα είναι η επιστημονική φαντασία στο έργο «Αληθή διηγήματα του Λουκιανού». Ένα έργο το οποίο είναι συναρπαστικό, συνάμα και με πολλά ερωτηματικά, αφήνει πολλά ερωτηματικά να αιωρούνται, αλλά είναι ένα γοητευτικό κείμενο και μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Λουκιανός ο προπάτορ της επιστημονικής φαντασίας, αλλά και του μυθιστορήματος. Οπότε θα δούμε την αρχή της ευρωπαϊκής τουλάχιστον μυθιστορηματικής σκέψης στον Λουκιανό, στην απόψινη ομιλία. Και η κεντρική θεματική είναι επιστήμη, η φαντασία στην επιστήμη και τις τέχνες. Θα μιλήσω για τα αληθή διηγήματα του Λουκιανού. Ο Λουκιανός είναι συγγραφέας της αυτοκρατορικής περίοδου, δηλαδή ζει το δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα και η αυτοκρατορική περίοδος έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά δεν θα τα πούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ένας πολύγραφος συγγραφέας, ο οποίος γενικά ανατρέπει, σατυρίζει, σκόπτει, επιτίθεται στα πάντα με χιουμοριστικό τρόπο. Αυτό το έργο, το οποίο είναι και μάλιστα της ύστερης περίοδου, είναι ένα έργο το οποίο δένει πολλά θέματα τα οποία τον ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα η σάτυρα συγχρόνων του πεπαιδευμένων ανθρώπων, όπως ιστοριογράφων, φιλοσόφων, ποιητών, που έχουν μία συνήθεια κατά τον Λουκιανό να λένε ψέματα και να γράφουν τερατολογίες. Ο ίδιος θέλει να τους ανταγωνιστεί και θέλει να αφήσει πίσω του και ένα καλό όνομα στην ιστορία και αποφασίζει να γράψει αυτό το διήγημα, το οποίο παρουσιάζει μία σειρά από εναλλακτικούς κόσμους. Και ο πιο βασικός αυτός κόσμος είναι ο κόσμος της Σελήνη, γιατί είναι το πρώτο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας για όσους από εμάς πιστεύουμε ότι είναι πρώτο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, που υπάρχει στο δυτικό πολιτισμό. Με τον ανατολικό πολιτισμό υπάρχουν άλλα πράγματα. Ξεκινάει αυτή η ιστορία της επιστημονικής φαντασίας πολύ νωρίτερα. Επομένως, το μεγάλο ενδιαφέρον για αυτούς που ασχολούνται με την επιστημονική φαντασία, τους θεωρητικούς τέλος πάντων της επιστημονικής φαντασίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει αυτούς τους εναλλακτικούς κόσμους και ιδίως τον κόσμο της Σελήνης και τον διαπλανητικό πόλεμο ανάμεσα στους κατοίκους της Σελήνης και τους κατοίκους του Ήλιου. Και φυσικά, πολύ ενδιαφέρον έχουν και οι περιγραφές των ηθών τους, οι σωματικές τους περιγραφές, η βιολογία τους, τα ανθρωπολογικά στοιχεία. Όχι, δεν είναι στο πλαίσιο της φαντασίας. Εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι, ότι ανακατώνει, αναμειγνύει στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά με στοιχεία μη πραγματικά. Οπότε ο αναγνώστης βρίσκεται μόνιμα σε μια αβεβαιότητα για το τι είναι πραγματικό και τι είναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι του. Μεγάλη ποσότητα κτηνιδίων που διανέμονται στους πολύτεχνους μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παραμείνει αδιάθετα και κινδυνεύουν να σαπίσουν, δήλωσε ο πρόεδρος Πολυτέχνων Άργους Γιώργος Τάγκαλης και κάλεσε όλους τους πολύτεχνους να σπεύσουν να τα παραλάβουν ενώ τις επόμενες ημέρες θα διανεμηθούν τελικά και μήλα και αχλάδια.
Είχαμε πάρει και τηλέφωνα, μας είπαν ότι ορισμένοι δεν θέλουν. Επομένως έχουν μείνει κάποια, δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε άλλο. Πρέπει οπωσδήποτε μέχρι αύριο να φύγουν, γιατί είναι κλειστός ο χώρος. Πρέπει όποιος θέλει αύριο, να είναι τελευταία ημέρα, να έρθουν να πάρουν. Όσοι είναι πολύτεκνοι μπορούν να έρθουν να πάρουν από ένα τελάρο, ξέρω εγώ, να μπορέσουμε να τα διώξουμε. Ναι. Είναι απαραίτητο, γιατί θα αρχίσουν να σαπίζουν. Βεβαίως, γιατί τώρα εντάξει, δεν είναι στο ψυγείο και ήταν αρκετές ημέρες. Επίσης μας ήρθε καινούριο έγγραφο από την ΔΑΟΚ. Θα πάρουμε μήλα και αχλάδια. Αυτά θα τα ξεφορτώσουμε το Σάββατο. Επομένως θα τα βάλω στο ψυγείο και από εκεί και πέρα πάλι θα συνοηθούμε να δούμε τι μέλη γενέστε, πότε θα το δώσουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, αν γνωρίζαμε ότι θα παίρναμε πράγματα, θα τα δίναμε όλα μαζί. Αλλά τώρα θα τα βάλουμε στο ψυγείο, θα τα δίναμε όλα μαζί. Μάλιστα. Τώρα με νέο έγγραφο λοιπόν. Τώρα με νέο έγγραφο μας είπαν ότι πρέπει να πάμε το Σάββατο να παραλάβουμε και από εκεί και πέρα θα δούμε, θα τους ενημερώσουμε πάλι πότε θα ξαναδώσουμε πράγματα. Μάλιστα. Εκείνο που είναι το κυριότερο απ' όλα είναι μέχρι αύριο όποιος θέλει ας περάσει να μπορέσει να πάρει. Αν είναι πολύτεχνος και ας μην είναι σε 160. Και ας μην είναι σε 160. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το περίσσεμα που είναι, πρέπει να το δώσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να το κρατήσουμε, θα μας χαλάσουν. Είναι θετικό. Πιστεύετε ότι έχουν μας δίνουν. Όταν έχουν, μα όταν δεν έχουν, δεν μας δώσουν. Μάλιστα. Πρέπει να σας δίνουν όμως και τρόφιμα που φέτος δεν θα πάρετε. Αυτό εξαρτάται από άλλους. Εξαρτάται από μένα. Ό,τι μας δώσουν, καλό είναι. Μάλιστα. Είναι καλά και τα φρούτα όμως. Χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας είναι ο τίτλος του βιβλίου που θα παρουσιάσει στον πολιτιστικό χώρο Φουγαρό στο Ναύπλιο το απόγευμα της Παρασκευής ο Σύλλογος Φιλόλογων Αργολίδας, όπου και καλούνται οι φίλοι του βιβλίου να την παρακολουθήσουν. Στο Φουγάρο, την Παρασκευή στις 7.30 ώρα στη Βιβλιοθήκη Ανθός, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας προσφέρει άλλη μια εκδήλωση ποιότητας στο αργολικό κοινό με την παρουσίαση του βιβλίου «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας» του καθηγητή κ. Κώστα Κωστή. Πρόκειται για ένα βιβλίο που αφορά στη διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους από την δεύτερη πολιορκία της Βιέννης, ουσιαστικά ξεκινάει η εξιστόρηση από τους Οθωμανούς το 1683 και φτάνει ως το 2010. Ένα βιβλίο ενδιαφέρον για τους ιστορικούς και όχι μόνο. Ένα βιβλίο ενδιαφέρον για οποιονδήποτε θέλει να γνωρίσει από κοντά την ελληνική ιστορία και να διαπιστώσει μια προσέγγιση διαφορετική από όσα έχει συνηθίσει μέχρι σήμερα. Δεν αναφέρεται μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στο ευρύ κοινό. Αναφέρεται στο ευρύ κοινό, η είσοδος είναι ελεύθερη. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε το αργολικό κοινό να τιμήσει για μία ακόμα φορά το σύνδεσμό μας και τον καθηγητή που είναι φιλοξενούμενός μας. Την ώρα και ναι. Το μέρος να επιθυμίσουμε. Βεβαίως, στη Βιβλιοθήκη Ανθός στο Φουγάρο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 7.30 την εκδήλωση παρουσιάζει ο κύριος Γιώργος Κόνδης. Για το βιβλίο θα μιλήσουν εκτός από τον υποφαινόμενο οι κυρίες Καλποδήμου και Πανταζή και θα ακολουθήσει η εισήγηση του συγγραφέα και διάλογος με το κοινό συζήτηση. Όχι, δεν έχουμε γίνει γραφικοί να το λέμε και να το τονίζουμε ότι πρέπει οι αρμόδιοι να δουν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα το θέμα της χελώνας τύπου καρέτα-καρέτα, που πολύ συχνά εμφανίζονται νεκρές στην παραλία της Αργολίδας. Άλλη μία βρέθηκε νεκρή σήμερα στην ίδια παραλία. Η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα εμφανίστηκε στη γη πριν από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια και αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες μορφές ζωής στην ιστορία του πλανήτη μας. Είναι το μόνο είδος θαλάσσιας χελώνας που αναπαράγεται στην Ελλάδα, όπου βρίσκονται και οι πιο σημαντικοί βιότοποι στη Μεσόγειο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η υποβάθμιση και η καταστροφή του βιότοπου εξαιτίας των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση των πληθυσμών της. Για πρώτη φορά εδώ και εκατομμύρια χρόνια η καρέτα απειλείται με εξαφάνιση. Η καρέτα είναι αρπετό που έχει προσαρμοστεί βιολογικά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εξαρτάται όμως απόλυτα από τη στεριά για τη διαβίωσή της, αφού έχει ολοκληρωθεί ο βιολογικός της κύκλος με την οοτοκία, την εκόλαψη και την επακόλουθη είσοδο των νεοσών στη θάλασσα. Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Κοινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Κοινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηβών 501 Ήλιον και στο tiniakos.gr.
Όταν τα μετρητά τελειώνουν, έχεις ξεχασμένα μετρητά στο συρτάρι σου. Κοσμήματα, χρυσαφικά, ασημικά, λίρες, επώνυμα ακριβά ρολόγια, πολύτιμες πέτρες. Τι τα κάνεις? Στο Golden Deals γίνονται μετρητά. Αγοράζουμε ή εναχειριάζουμε στις καλύτερες τιμές με πληρωμή άμεσα της μετρητής. Πλήρης εχεμήθεια στις συναλλαγές. Λειτουργούμε με κρατική άδεια. Gold and Deals. Εναχειροδανειστήρια Πελοποννήσου. Άργος, πλατεία Λαϊκής Αγοράς. Ναύπλιο, στάση Θανάσανας. Τρίπολη, πλατεία Πετρινού. Και στο ίντερνετ www.goldendeals.gr. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Ελωμάς. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Για αύριο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πρόσχερες ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο, βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 9 έως 15 βαθμούς, στα δυτικά από 11 έως 18, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 19 και στα νησιά από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπονται λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνούν βόρειο, βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή.
ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Εμείς είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με τη νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας.